κρατήσω εδώ. Να μην σκοτώ, όχι, δεν όχι, εντάξει, εντάξει. Καλημέρα από μένα σε όλους και στους εκλεκτούς προσκεκλημένους. Η παρουσίαση του ψηφοδελτίου γίνεται σε κλειστό κύκλο και κυρίως για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και θα ακολουθήσει μια συγκέντρωση όπου εκεί θα εκθέσουμε αναλυτικά το τι έχει γίνει και το τι πρόκειται να γίνει. Και μάλιστα θα προτιμούσα, αν συμφωνεί και ο Περιφερειάρχης, η συγκέντρωση αυτή μετά να έχει και ένα χαρακτήρα συζήτησης. Δηλαδή ο καθένας να υποβάλει συζητήσεις, ερωτήσεις και να... Γιατί ξέρετε, να μην είναι ένας πολιτικός μονόλογος. Θα ήθελα να πω ότι το πρόγραμμα του Περιφερειάρχη ήταν ιδιαίτερα φορτωμένο αυτή την εβδομάδα, γιατί πρέπει ανελιπώς να παρευρίσκεται στην Κεφαλονιά. Χθες είχε η Οικονομική Επιτροπή, σήμερα πρέπει να φύγει για το Περιφερειακό Συμβούλιο, για την Κέρκυρα. Θα έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Και να μας συγχωρείτε έτσι για τη σύντομη αυτή η παρουσίαση που κάνουμε. Θα ήθελα να πω ότι το ψηφοδέλτιό μας είναι ανανεωμένο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια καμιά απαξίωση προς κανέναν. Άλλοι άνθρωποι κουράζονται στη διαδρομή, άλλοι θεωρούν ότι δεν μπορούν να προσφέρουν κάτι παραπάνω, άλλοι διαλέγουν άλλους χώρους. Είμαι από αυτούς που πάντα πίστευα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να κυδαιμονεύεται απόλυτα από τις κεντρικές πολιτικές δυνάμεις και να μην είναι πάντα ένα bras de fer των κεντρικών κομματικών επιτελείων. Η τοπική αυτοδιοίκηση πάντα έχει χώρο για άτομα τα οποία όλα μαζί μπορούν να εργαστούν για τον τόπο τους. Δεν πρέπει να έχουμε αντιπαραθέσεις και σε επίπεδο έξω από κάθε πολιτικό πολιτισμό. Πρέπει τις δυνάμεις μας να τις ενώνουμε για το καλό των τοπικών κοινωνιών. Τα δύο παλιά στελέχη μας είναι η Μέρη Καβαδά και ο Δημοσθένης ο Σκληρός. Αυτή θα ξαναείναι πάλι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι. Και μετά από τους καινούριους και να αρχίσω από την κυρία Γερασιμούλα Δάγλα, που εκπροσωπεί το Μεγανήσι. Γιατί το Μεγανήσι, βέβαια και ο Κάλαμος και ο Καστός, αλλά το Μεγανήσι λόγω το ότι έχει διάζουσα σημασία και το ότι είναι το πιο κτηνοκατοικημένο νησί μας, πρέπει να εκπροσωπείται σε κάθε περιφερειακό συμβούλιο. Είναι ο Βασίλης ο Σέργος, ο οποίος κατέρχεται για πρώτη φορά σαν υποψήφιος στην τοπική αυτοδιοίκηση, και είναι και ο Βασίλης ο Μελάς, ο οποίος είναι παλιός αυτοδιοικητικός, και στο τέλος έχουμε τον κύριο Σπύρο Σολδάτο, γνωστό σε όλους από τη δράση του. Τελευταία σου λοιπόν. Και αυτός μπορώ να τον χαρακτηρίσω ότι έχει ασχοληθεί ξανά σε επίπεδο νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Θεωρώ ότι ο καθένας, ο κάθε περιφερειακός σύμβουλος, δεν έχει σημασία. Ο κάθε περιφερειακός σύμβουλος μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα